στο πλαίσιο του προγράμματος που υλοποιεί το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Καλαμάτα 1821 Δρόμοι Ελευθερίας, πραγματοποιήθηκε στην κεντρική αγορά της Καλαμάτας μία πολύ όμορφη εκδήλωση με γεύσεις και όψεις του 21. Έχουμε φροντίσει μετά από μεγάλη διαβούλευση και δουλειά πολύμηνη να φτιάξουμε ένα πρόγραμμα το οποίο διαρκεί όλο τον μήνα Μάρτιο του 2020 και να μπορέσουμε να πάμε με μεγαλύτερες απαιτήσεις και περισσότερες δράσεις στην κορύφωση των εορτασμών τον Μάρτιο του 2021. Καλαμάτα 1821, ο χρόνος ελευθερίας, να είναι όμορφος στην εκδηλώση, να τους απολαύσετε και να βγουν ωφέλιμες για την προβολή της πόλης μας και για τις εκδηλώσεις, για τους συλλόγους, για όλους εμάς. Εμείς από την πλευρά μας ως Μάρτιος θα είμαστε πλάι στο Πανεπιστήμιο και στο πρόγραμμα αυτό και θα πιστεύω ότι θα μείνει κάτι από όλο αυτό. Μεγάλη ευχαρίστηση φιλοξενούμε σήμερα εδώ στον χώρο το δικό μας την εκδήλωση του Πανεπιστημίου και κάναμε και μία μικρή βοήθεια στα υπόλοιπα. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Στην όλη εκδήλωση συμμετείχε το Αγροτικό Λαογραφικό Μουσείο της Καλαμάτας αλλά και ο Σύλλογος Ελληνομνήμονες με παρουσίαση αντικειμένων της εποχής, ενώ και όσοι παρευρέθηκαν είχαν την ευκαιρία να γευτούν αλλά και να μάθουν από κοντά τις συνταγές των παραδοσιακών εδεσμάτων που έφτιαχναν εκείνη την εποχή. Είμαστε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κουταλά και σήμερα βρισκόμαστε στην εκδήλωση που γίνεται με τη συνδρομή του Πανεπιστημίου για τους δρόμους ελευθερίας και ο Κουταλάς θα φτιάξει κουταλίδες. Γίνεται με απλά υλικά, αλεύρι, νερό, αλάτι. Και φέραμε κάποια πράγματα να φτιάξουμε για να τα προσφέρουμε εδώ στον κόσμο και να τα αναδείξουμε εκείνα τα χρόνια του 21, πριν το 21, πώς περνάγανε, πώς τρώγανε οι τότε, οι αρχαιότεροι. Δεν ήταν η μήλη όπως είναι τώρα, ήταν με νερό. Εμείς δεν είχαμε νερό στο Κουταλά γιατί ήταν το χωριό ορεινό και ξερό. Αλλά ερχόντουσαν εδώ στην Καλαμάτα που υπήρχε μήλος και αλέθαμε το αλεύρι, το παίρνανε με τα ζώα, το πηγαίναμε και γινόταν πια το ψωμί και οι πιτούλες που θα δοκιμάσετε στη συνέχεια. Είναι απλές κινήσεις, η